Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε και άλλα θέματα από την ειδησιογραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Με 153 ναι, πέρασε αργά το βράδυ χθες το πολυνομοσχέδιο με τα πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Το τέταρτο μνημόνιο πραγματικότητα με την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛΗ. Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, πιστοί στο κομματικό τους καθήκον, ψήφισαν ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα παίρνουν το δρόμο για το Άγιο Όρος. Ναι, ακριβώς, όπως είχε πει ο κ. Σέλτσης. Αυτό είχε δηλώσει. Λέει, εγώ θα πρέπει, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχω στην πλάτη μου 30 χρόνια στην αριστερά, άρα λοιπόν θα πρέπει να ψηφίσω τα μέτρα. Διαφορετικά θα πρέπει να επιλέξω τον δρόμο προς το Άγιο Όρος, που σημαίνει αυτόματο ότι θα πρέπει να εγκαταλείψω την πολιτική. Και κακό δεν Άγιο... ήταν, μια χαρά θα ήταν. Βέβαια, το Άγιο Όρος στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι πολίτες, αυτός ο τόπος που ακούει στο όνομα τη Δυτική Μακεδονία, και ο κύριος Σέλτσας θα έπρεπε να επιλέξει αυτόν. Αυτήν τη διαδρομή, αυτόν τον δρόμο, και όχι να μείνει στα κομματικά έδρανα, στα κομματικά θρανία. Ναι, ναι, σε όλα από τους βουλευτές της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, να θυμίσουμε πριν μερικά χρόνια, ο κ. Θεοφύλακτος ήταν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζιμάνης στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, πρώην στρατηγός, διαφωνούσαν με όλα αυτά. Τώρα όμως είπανε ναι σε όλα. Ναι σε όλα, στην κυριολεξία. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με τη χθεσινή ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, τα μέτρα τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία και δι τους συνταξιούχους είναι στην κυριολεξία τα πιο σκληρά μέτρα που έχουν θεσπιστεί ακόμη από την εισαγωγή μας στην κρίση από το Μάιο του 2010 με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, από το ακριτικό Καστελόριζο, καταρρύπτοντας τους συμβολισμούς και τη δυναμική τους να μας εισαγάγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους δανειστές. Αυτό που κρατάω όμως, και είναι κάτι και αυτό, αν μπορούμε να το πούμε ότι είναι κάτι, είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα που είπε ότι σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση τη Δευτέρα στο Eurogroup όσο ό,τι αφορά το χρέος, τότε και εμείς από την πλευρά μας δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ξέρω γιατί το τόνισε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε λύση για το χρέος. Μπορεί να έχουμε τίποτε δεσμεύσει σε επίπεδο διακηρύξεων και σε επίπεδο παρεμβάσεων, αλλά για το χρέος δεν θα έχουμε λύση. Άρα λοιπόν θα πορευτούμε με τα μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν, Δημήτρη, άκουσαν από το 2019. Θα είμαστε δέσμοι στα μνημόνια μέχρι το 2021, δηλαδή 11-12 χρόνια στην κυριολεξία. Η Ελλάδα θα ζει υπό το καθεστώς, υπό την βάρβαρη κατοχική μπότα των μνημονίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στο βάθος θα είμαστε εμείς όλοι οι πολίτες, οι οποίοι θα ζούμε στη φτώχεια μας. Ότι... Και άμα δεν αλλάξει η κυβέρνηση, θα έρθει η νέα κυβέρνηση τότε, το 19, και θα πει ότι εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία ψήφισαν οι προηγούμενοι. Όχι, δεν είναι έτσι βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχει η κυβέρνηση το στένος και τη δυναμική να μπορέσει να αντιπαραθέσει μια άλλη άποψη, μια διαφορετική άποψη, την οποία θα είναι πολύ ισχυρή και την οποία θα υιοθετήσουν οι δανειστές. Ή τελικά οι δανειστές μας εκδικούνται στην κυριολεξία με τους εδώ εγχώριους εκπροσώπους τους. Σε όλα αυτά όμως να προσθέσουμε το ότι έχουμε λοιπόν μια δημόσια περιουσία η οποία είναι δεσμευμένη από την συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ για 99 χρόνια, κάτι που δεν προϋπήρχε στα προηγούμενα μνημόνια. Έχουμε το ότι πουλάμε τα πάντα στη χώρα. Στην κυριολεξία έχουμε ξεκινήσει το ξεπούλημα των πάντων στη χώρα, ξεκινώντας από τις ελληνικές μονάδες το 40%. Το πολυνομοσχέδιο το πέρασε χθες, το είχε και αυτό μέσα. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Έχουμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε μπροστά μας και την πιθανή πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων με αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά και για τον χώρο τον γεωργικό, για τη γεωργία, για αρδευόμενες εκτάσεις, αλλά και για περιοχές οι οποίες εδρεύονται από συγκεκριμένες λίμνες. Επίσης, θα έχουμε στο κομμάτι αυτό και τις ομαδικές απολύσεις, τις οποίες πολύ παραστατικά τις παρουσίασε ο κύριος Βίλης, λέγοντας ότι εγώ, αν και δεν μου επιτρέπετε να είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων, οφείλω να τα ψηφίσω γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δυστυχώς θα ψηφίσουμε και θα πιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι του νερού που αφορά στο όνομα ομαδικές απολύσεις. Αλήθεια, είναι εύκολο να λες ότι δεν μας επιτρέπεται και δεν μας τα ορίζει η πολιτική μας ιδεολογία, αλλά είναι επίσης ακόμα πιο εύκολο να πηγαίνεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να ψηφίσεις. Και σε όλα αυτά έχουμε να προσθέσουμε ότι ενώ εκείνη την ώρα συζητιόταν χθες στη Βουλή αυτό το πολυνομοσχέδιο και ενώ είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και διαμαρτύρονταν για τα μέτρα, με τα συλλαλητήρια, αυτή που για ακόμη μια φορά πρωταγωνιστούσε ήταν η δική μας η Ραχίλ Μακρύ, η οποία μαζί με τα μέλη της νέας πολιτικής κίνησης με τον Πονίκης είχε συγκεντρωθεί έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και διατράνωσε την αντίθεσή της στο υποψήφιση πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δει στο kozan.gr αλλά και στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, φέρεται συγκεκριμένα με τα μέλη να προσπαθεί να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρακάμπτοντας βέβαια το μεγάλο όγκο του συλλαλητηρίου από μια άλλη είσοδο, αλλά εκεί βέβαια πάντοτε υπήρχαν τα ΜΑΤ
την παρεμπόδισαν, αλλά δεν σταμάτησε η κυρία Μακλή να σηκώνει τα χέρια της κάνοντας το σήμα της νίκης και να καλεί τους πολίτες που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια να έρθουν και αυτοί και να στηρίξουν τη δική τους πρωτοβουλία και να κάνουν απόπειρα να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους σε όλα αυτά. Αυτό όμως που πρέπει να υποθεί, Δημήτρη, και θα πρέπει να απονείμουμε στην κυρία Μακρύ ότι πραγματικά διαχρονικά στάθηκε στο ύψος της, είναι ότι η κυρία Μακρύ προτίμησε να φύγει από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο είχε εκλεγεί πρώτη βουλευτής. Το 2015, ναι, κάνοντας πράξη τα πιστεύω της και τις αντιθέσεις που έχει με τα μνημόνια και ό,τι αυτά συνεπάγεται. Και από τότε μέχρι και σήμερα κρατάει μια πολύ σοβαρή ηθική διαδρομή και είναι και της αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα δεν γνωρίζω το τι γνώμη έχει ο καθένας για τη λειτουργία και την παρουσία της κυρίας Μακρύ, αλλά αυτό που οφείλουμε να της αναγνωρίσουμε ότι είναι κρατάει το ηθικό της ανάστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό δεν μπορεί κανένας μας να της το στερήσει. Το βλέπουμε διαχρονικά και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν κι άλλοι σε αυτό το επίπεδο που θα τιμήσουν βέβαια την παρουσία τους στην πολιτική καθημερινότητα και στην πολιτική ζωή.